Τέσσερα βρέφη και τρεις εκπαιδευτικοί του βρεφονηπιακού σταθμού της Αμμούδας στον Άγιο Νικόλαο είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού. Είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, μας έχει προβληματίσει. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θετικοί στην COVID-19 βρέθηκαν και δύο γονείς νηπίων που φοιτούν στο βρεφονηπιακό σταθμό. Ανάλογα και με την εξέλιξη των κρουσμάτων, θα δούμε και το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Μπορεί να κλείσουμε δηλαδή και για δύο εβδομάδες όλο το σταθμό. Σίγουρα τα τρία τμήματα θα κλείσουν για τις δύο εβδομάδες, αλλά και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και υπό τις οδηγίες του. Θα προχωρήσουμε μάλλον και στο κλείσιμο όλου του σταθμού. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας θύλακας αρκετά ανησυχητικός στο Δήμο Αγίου Νικολάου και ιδιαίτερα στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Σήμερα η κινήτη μονάδα του ΕΟΔΗ πραγματοποίησε τεστ στα παιδιά των τριών τμήματων, οι εκπαιδευτικοί των οποίων βρέθηκαν θετικοί, αλλά και στο προσωπικό του βρεφονηπιακού σταθμού. Μιλάμε για περίπου 45 άτομα όσον αφορά το προσωπικό και 50 παιδάκια είναι στα τρία τμήματα που σας προανέφερα. Γενικά η δυναμικότητα των παιδιών στην Αμμούδα είναι περίπου στα 250 παιδάκια. Την ίδια ώρα κλειστά παραμένουν και τμήματα δημοτικού και νηπιαγωγείου, καθώς θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν νηπιαγωγός του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου και ο γιος της που φυτά στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Πήραν αναστολή λειτουργίας δύο τμήματα, ένα στο πρώτο δημοτικό και ένα στο πρώτο νηπιαγωγείο και παρέχεται σε αυτούς τους μαθητές τηλεκπαίδευση. Μένουν σε καραντίνα 14 ημέρες. Στα θετικά για το Λασίθι, το μοριακό τεστ του μαθητή του πρώτου νηπιαγωγείου της Ιεράπετρας, το rapid τεστ του οποίου ήταν θετικό, είναι τελικά αρνητικό, γεγονός που σημαίνει πως το σχολείο θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκε προληπτικά απολίμανση. Έχουμε γύρω σε 800 εκπαιδευτικούς. Πάνω από 600 εκπαιδευτικοί έκαναν rapid test την πρώτη λίγες μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία στις 11 του Νοέμβρη. Πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν είναι ανησυχητικό, ωστόσο όμως πρέπει είναι ένα καμπανάκι για να προφυλασσόμαστε ακόμα περισσότερο. Είναι μια καλή συντονισμένη προσπάθεια, θα έχουμε γρήγορα καλά αποτελέσματα και για το Δήμο Αγίου Νικολάου και θα ξαναεπιστρέψουμε στην όποια κανονικότητα έχουν και οι υπόλοιποι Έλληνες. Τα αυξανόμενα κρούσματα προκαλούν ανησυχία στην κοινωνία του Αγίου Νικολάου, με τις αρχές να κάνουν έκκληση οι πολίτες να ακολουθούν τα μέτρα προστασίας, ώστε να περιοριστεί η διασπορά. Προβληματισμός υπάρχει, αλλά είμαστε και αισιόδοξοι ότι δεν έχουν ξεφύγει πολύ τα πράγματα. Ζητάμε από τους γονείς να τηρήσουν την καραντίνα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κρατάνε τα παιδιά τους στο σπίτι, να εφαρμόσουν δηλαδή την καραντίνα αυστηρά και να προφυλάξουν τα ίδια τους τα παιδιά τους, ίδιους τους εαυτούς, την ίδια τους την οικογένεια και την κοινωνία. Δεν έχετε κάποια πληροφόρηση ότι ίσως να είναι στο μικροσκοπείο του ΕΟΔΗ περιοχή ενδεχόμενα να εξετάζονται περαιτέρω μέτρα? Δεν μας έχει αυτή τη στιγμή έρθει κάποιο μήνυμα ή κάποιο παραπάνω καμπανάκι, θα έλεγα, ένα σήμα ότι θα πρέπει και εμείς να ενεργοποιηθούμε παραπάνω.